Είμαστε εδώ με την Claire Daly, Ευρωβουλευτής. Εκπροσωπούμε μία ομάδα από 15 Ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες και έχουμε ξεκινήσει μία εκστρατεία η οποία λέγεται για μια δίκαια δίκη για τον Μοχάμαντ. Επισκεφθήκαμε τις φυλακές Χίου και χτες και μιλήσαμε με τρεις φυλακισμένους, τον Μοχάμαντ Χανάντ Αβντί, είναι Σομαλός, 28 ετών, καταδικάστηκε σε 142 χρόνια φυλάκιση. Κάθεξη. Και δύο Αφγανούς, επίσης πολιτικούς πρόσφυγες, τον Αμίρ Ζαχίρι, 26 ετών, και τον Ακίφ Ρασούλη, 24 ετών, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε 50 ετών κάθεξη. Θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που η Διεύθυνση της Φυλακής μας έδωσε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε και να μιλήσουμε με αυτούς τους τρεις κρατούμενους. Η πρωτοβουλία αρχικά συστήθηκε γιατί οι ποινές ήταν πρωτοφανείς που μάθαμε μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και εξοδοτικές. Στην επίσκεψή μας είχαμε μαζί μας πολύ έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως είναι η Liberation, που είναι και σήμερα μαζί μας, ο συνάδελφος Φαμπιέν Περέ. Είχαμε το Spiegel, το Guardian, το Associated Press και επίσης έχουμε συνεργασία με τους New York Times. Δεν μπόρεσε να έρθει τελικώς η ανταποκρίτρια, η οποία όμως ενδιαφέρεται πολύ και η οποία άλλωστε ανέδειξε και το περιστατικό. Τα συμπεράσματα από τη συζήτηση με τη φυλακή είναι τα παρακάτω. Και οι τρεις ήταν πολιτικοί πρόσφυγες που είχαν φύγει από την χώρα τους επειδή κινδύνευε η ζωή τους. Ο ένας μάλιστα από αυτούς μας έδειξε και ένα τραύμα από σφαίρα που έχει στο πόδι του όταν δέχτηκε επίθεση με όπλα. Και οι τρεις έβλεπαν θάλασσα για πρώτη φορά. Δεν ξέρουν και δεν ήξεραν, ούτε ξέρουν πώς να κολυμπάνε. Και οι τρεις είχαν πληρώσει μεγάλα ποσά σε διακινητές για να τους μεταφέρουν. Και οι δύο βάρκες στις οποίες επέβαιναν, στη μία Σομαλός, στην άλλη δύο Αφγανοί, εγκαταλείφθηκαν από τους διακινητές. Ο Σομαλός αναγκάστηκε να πιάσει το πιδάλιο επειδή βρισκόταν κοντά σε αυτό. Είναι θύμα της τύχης, θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλος να είναι στη θέση του. Οι δύο από τους Αφγανούς βρέθηκαν σε ανάλογες συνθήκες όταν το σκάφος εγκαταλείφθηκε από τους διακινητές. Ο ένας από τους δύο δεν έπιασε καν το σκηνή που τους είχαν ρίξει. Επιλέχθηκε τυχαία ανάμεσα στη σωρό των προσφύγων στη βάρκα, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο στη θέση του. Ο Μοχάμαντ καταδικάστηκε σε 142 χρόνια κάθειρξη επειδή του χρεώθηκαν και οι θάνατοι δύο ανθρώπων που επέβαιναν στη βάρκα. Οι θάνατοι προήρθαν από το γεγονός ότι τα σκάφη της ακτοπλοείας έκαναν περιπολίες γύρω-γύρω και οι βάρκες άρχισαν να μπάζουν νερά. Και οι τρεις με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν μία δίκαιη δίκη. Δεν υπήρχε επαρκής προετοιμασία από τους δικηγόρους ή δεν είχαν καθόλου δικηγόρο και διορίστηκε την τελευταία στιγμή κάποιος από το δικαστήριο. Δεν τους δόθηκε στην πραγματικότητα η δυνατότητα να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Στην πραγματικότητα δεν ξέρουν ακόμα και τώρα γιατί έχουν καταδικαστεί ακριβώς. Με αφορμή την περίπτωση αυτών των τριών,
θα συνεχίσουμε και θα διευρύνουμε αυτή την εκστρατεία και βεβαίως θα ενισχύσουμε με την παρουσία μας τις εφέσεις που θα γίνουν. Στη μία περίπτωση έχει οριστεί για την επόμενη χρονιά. Στην άλλη περίπτωση δεν έχει, μόλις τώρα καθαρογράφηκε η απόβαση με την οποία καταδικάστηκε. Αυτά ήθελα να σας πω. Κλέρ. To be honest, I've never been to Greece before. I made the visit because I had heard about what had happened to Mohammed. The idea that a young man seeking refuge in Europe who finds himself in a situation where, as I found out yesterday... Okay, λοιπόν, είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ήρθε διότι άκουσε για αυτή την περίπτωση του Μοχάμαντ με τα 142 χρόνια και πράγματι μετά την επίσκεψη τη χθεσινή στη φυλακή αντιλήφθηκε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί επιβλήθηκαν αυτές οι ποινές σε ανθρώπους που πήγαν να σώσουν λίγο πολύ την κατάσταση. So... Λοιπόν, βλέπουν κάθε φορά το... συνειδητοποίησε το τραύμα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επαναλαμβάνουν την ίδια ιστορία, τι ακριβώς συνέβη εκεί συνέχεια. Έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους και επαναλαμβάνουν, αναρωτιούνται συνεχώς γιατί βρίσκονται εκεί. Η Ελλάδα θεωρείται το λίκνο της δημοκρατίας, αλλά από ό,τι είδε, δεν έχουν την παραμικρή νομική υποστήριξη, δεν υπάρχουν δικηγόροι. Οι δικηγόροι βρίσκονται την τελευταία στιγμή και αυτό για όσους βλέπουμε την Ελλάδα ως λίκνο της δημοκρατίας είναι σοκαριστικό. We see in the case of Amir, him saying, but I couldn't be a smuggler. I came with my wife and my pregnant wife and my child. And in the case of Mohammed, the judge saying, oh, you must be a smuggler because you didn't come with your wife and your child. So it doesn't matter what the person says. Either way, they're going to be met by this response. Στην περίπτωση του Αμίρ, έχουμε την καταδίκη του παράδειγμα γεγονός ότι συναντευόταν από τη γυναίκα και το παιδί του. Ενώ στην περίπτωση του Μοχάμαντ, ο δικαστής του είπε ότι είσαι διακινητής γιατί δεν είχες φέρει μαζί την οικογένειά σου. Συνήθως οι διακινητές εκμεταλλεύονται μια κατάσταση. Εδώ έχουμε τις περιπτώσεις ανθρώπων που δεν εκμεταλλεύτηκαν καμία τέτοιου είδους κατάσταση, παρά και μόνο και το κατηγορήθηκαν επειδή έστω και έπιασαν το πιδάλιο και θεωρεί ότι αυτός ο νόμος πρέπει να αλλάξει. But regardless of the law, there are greater principles in international law, such as the Nuremberg principles, which say when there is a greater crime about to be committed, it is permissible legally to break the law. So when human lives are at risk, as they were in that case, it was actually legal, even with the defective Greek law, for the boys to do what they did. Ανεξάρτητα όμως την παραβίαση ή του νόμου, υπάρχουν νόμοι της Νιρεβέργης που λένε ότι μπορείς να παραβιάσεις τον νόμο αν υπάρχει ένα υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει κανείς να υπερασπιστεί και στην περίπτωση αυτή ήταν η ζωή των ανθρώπων. Επομένως, ακόμα και αν πρέπει να ότι δικαιολογείται να έχει παραβιαστεί αυτός ο νόμος ο οποίος είναι ελληματικός νόμος και είπε προηγουμένως ότι πρέπει να αλλάξει τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να υπερασπιστούν ένα μεγαλύτερο αγαθό. Είναι η πρώτη της φορά που είναι στην Ελλάδα, δεν θα θέλει να είναι, να είναι αρνητική απέναντι σε αυτό και απέναντι στη χώρα και με την ευκαιρία πρέπει να σημειώσει το εξαιρετικό team των δικηγόρων που γνώρισε με αφορμή την επίσκεψη και την πολύ καλή δουλειά που έκαναν, γιατί επισκεφτήκαμε την Κιβωτό χτες και
και επίσης την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι διάφοροι ακτιβιστές υπέρ των προσφύγων, τους οποίους επίσης γνώρισε. Yeah, well, I mean, on the pushbacks, there was a presentation in the. This week is a green week, so the Parliament is not sitting. But the week before, there was a meeting of the committee where we had the journalists who did the Der Spiegel investigation was formally presented at a committee of the Parliament. The footage was played showing Greek Coast Guard vessels. Which were paid for under contracts funded by EU money, was displayed in the Parliament. And I have to say, the MEPs were pretty furious. They were very supportive of the work of the journalists. The European Commission was present and was called to account. Now, it was a rushed meeting, if you like. I suppose the point I'm making is it was the meeting before the break, and it was the last item on the. So it was a rushed meeting. So the follow-up from that has yet to come. So the information has been presented quite sharply only last week, and I think there will be a strong response because the MEPs at the meeting were very grateful to the journalists for their work. I mean, it was the Schengen Scrutiny Group, so it's a subcommittee of LIBE, but we are the ones who hold the Commission to account on the Schengen rules, and it was. So, I mean, the Parliament is taking a very active interest in this, mm-hmm. I suppose. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια συνεδρίαση της Επιτροπής της ΛΥΜΠΕ, είναι αυτή η Επιτροπή που μιλήσαμε προηγουμένως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί παρουσιάστηκε ένας δημοσιογράφος, έκανε εισήγηση ένας δημοσιογράφος του Spiegel και παρουσίασε βίντεο με τις παραπροωθήσεις, τα pushbacks. Είδαμε στα βίντεο την ελληνική εκτοφυλακή να επιδίδεται σε pushback και αρκετοί ευρωβουλευτές ήταν εξαγριωμένοι με το γεγονός ότι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό και παρότι ήταν η πρώτη παρουσίαση αυτή, το θέμα των pushback θα συνεχιστεί. Are there any doubts that in the Labour Committee that pushbacks are happening? That's a hard question to answer. Δύσκολη ερώτηση. Because it would be me kind of answering for other people, which I'm not really able to do. Δεν μπορώ να απαντήσω για όλους. It is certainly the case that there would be maybe, I suppose, the political groups where maybe the representatives of the Greek government or the Croatian government or these countries which are on the COVID sit would be more defensive about what is going on, whereas some of the others would be different, you know what I mean? But I do think, and it was, I made a mistake, the presentation of the Der Spiegel information was at a Schengen Scrutiny Group meeting, not a LIBE meeting. It's actually a very powerful committee, but it's a subcommittee of LIBE, you know. That was only last week, and that was very strong. There was nobody there saying, oh no, this isn't true or anything. And I think because the information was gathered so well over such a long time that while the scale of it may be talked down by some, and it could be said, oh, a few rogue elements, that story of it just being an anomaly is wearing thin now when it seems to be so systematic. And it's not just Greece, obviously. Croatia was a very big part of that as well. And the strongest difference this time was EU money funding these operations, the clothes, the boats, the new roads in Croatia going to places nowhere just to drive people back, you know. Okay. Λέει ότι δεν μπορεί να μιλήσει για όλους. Υπάρχουν διαφορετικές ομάδες ευρωβουλευτών οι οποίες σχετίζονται κιόλας με τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα ή στην Κροατία όπου υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά και καταγγελίες. Αλλά κανείς δεν είπε ότι αυτά όχι δεν ισχύουν. Υπάρχει μια γενική διάθεση
αυτά τα θέματα να αντιμετωπιστούν. Και επίσης υπάρχει με μεγάλη αντίδραση για το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτούς τους σκοπούς, δηλαδή για την ακτοφυλακή ή για τους για τους συνοριοφύλακες της Κροατίας.